Πιστεύω ότι είναι στα πλαίσια του τι ο Κύριος κάνει, διότι, όπως είπε και νωρίτερα και η Ειρήνη Χριστίνα, είπε ότι για να δυναμώσουμε και να κερδίσουμε εξουσία μέσω του Ιησού, ένας λίγο διαφορετικός τρόπος, παρόμοιος τρόπος να το πούμε, είναι εάν αναφερθούμε στις λέξεις που είπε ο Μίκης, που είπε για το απάβγασμα, που είναι από την Εβραίους 1.3, που λέει ότι ο Ιησούς είναι το απάβγασμα της δόξας και ο χαρακτήρας της υπόστασης του Θεού και το ίδιο καλούμαστε να γίνουμε κι εμείς. Καλούμαστε στα πάντα να αυξηθούμε στο Χριστό, να είμαστε η εικόνα του Χριστού επάνω στη γη, να αντικατοπτρίζουμε το δικό του φως. Παιδιά, δυστυχώς αυτό περνάει μέσα από πολέμους, μέσα από μάχες. Με τι πολεμάμε, με τι παλεύουμε, με το σκοτάδι. Ακούστε, όλοι λέμε τα όμορφα λόγια που λέει ο Ιωάννης στο πρώτο κεφάλαιό του, για να σας δείξω στη γραφή, να σας δείξω κάτι που δεν ξέρω κατά πόσο έχουμε συνειδητοποιήσει πώς σημαδεύει τις ζωές μας. Σας δείχνω από το κατά Ιωάννη κεφάλαιο το 1, που λέει για τον Ιησού ότι όλα έγιναν διαμέσου αυτού και χωρίς αυτόν δεν έγινε ούτε ένα το οποίο έχει γίνει. 4. Μέσα σε αυτόν ήταν ζωή και η ζωή ήταν το φως των ανθρώπων και το φως μέσα στο σκοτάδι φέγγει και το σκοτάδι δεν το κατέλαβε. Δεν ξέρω, καταλαβαίνετε τη συνέπεια του τι θα πει το σκοτάδι δεν το κατέλαβε. Θα πει ότι το σκοτάδι προσπαθεί να κάνει κατάληψη του φωτός. Όχι να το καταλάβει με την έννοια στο μυαλό να καταλάβει. Κατάληψη, προσπαθεί να κάνει κατάληψη. Είναι μια λέξη που σημαίνει πόλεμο, που σημαίνει ποιος θα κυριαρχήσει στο τέλος. Εδώ να θυμηθούμε τι λέει στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, όπου θέλουμε να διαβάσουμε στο εδάφιο 18, που λέει ο Ιησούς στον Πέτρο. Εσύ είσαι ο Πέτρος και πάνω σε αυτή την πέτρα, δεν θα το εξηγήσω με αυτό, γιατί δεν κάνουμε αυτό το μάθημα σήμερα. Θέλω να καταλάβουμε το υπόλοιπο. Θα κτίσω την εκκλησία μου ή, όπως λέει το κείμενο, θα οικοδομήσω την εκκλησία μου και πύλες άδη δεν θα υπερισχύσουν εναντίον της ή, όπως λέει στο κείμενο, οικοδομήσω μου την εκκλησία και πύλε άδου ου κατησχίσουσιν αυτής. Αυτό, παιδιά, είναι λεξιλόγιο, κατησχείο, είναι λεξιλόγιο πολέμου. Όπως και το σκοτάδι δεν κατέλαβε, δεν έκανε κατάληψη του φωτός. Ακούστε, όλο το Ευαγγέλιο έχει να κάνει με ένα λόγο του Κυρίου, του Θεού, να το πω καλύτερα. Όλο το Ευαγγέλιο έχει να κάνει με έναν λόγο του Θεού. Ξέρετε ποιον λόγο του Θεού? Μπορεί να σκεφτεί κάποιος ποιο λόγο του Θεού έρχεται να εκπληρώσει το Ευαγγέλιο? Μπορεί κάποιος να φανταστεί? Βασικά δεν είναι μόνο ένα εδάφιο, είναι κάποια εδάφια, αλλά ας δούμε το πρώτο, το πιο σημαντικό απ' όλα. Μόλις σας έδειξα τη Γένεση 1. Στο εδάφιο 3 λέει «Ας γίνει φως» και έγινε φως. Προσέξτε, γιατί το είπε αυτό? Το είπε διότι σε μία στιγμή, σε μία χρονική στιγμή, σε μία κατάσταση όπου η γη ήταν άμορφη και έρημη, δηλαδή με λίγα λόγια δεν υπήρχε η γη, δεν είχε μορφή, έλειπε, απλά δεν υπήρχε. Εκεί υπήρχε σκοτάδι και το σκοτάδι ήταν πάνω στο πρόσωπο της Αβύσσου. Αυτές οι λέξεις είναι σημαντικές. Το εβραϊκό, εδώ τη λέξη πρόσωπο τη λέει πανιήμ. Πανιήμ είναι το πρόσωπο, είναι το πρόσωπό μας. Το σκοτάδι είναι το πρόσωπο της Αβύσσου. Ποιος κατοικεί στην Αβύσσο? Το αρχαίο φίδι, ο δράκοντας. Το πρόσωπό του είναι το σκοτάδι. Πάνω σε αυτό το σκοτάδι, το πνεύμα του Θεού, όχι ακριβώς στο σκοτάδι, αλλά τι θα πει φερόταν επάνω στην επιφάνεια των νερών?
Εκεί πέρα που φερόταν πάνω στην επιφάνεια των νερών υπήρχε σκοτάδι. Πιανό νερόν, η γη δεν υπήρχε. Η γη κατασκευάστηκε την τέταρτη ημέρα. Εδώ μιλάμε πνευματικές καταστάσεις, παιδιά. Το πνεύμα του Θεού είδε τη φανέρωση του σκότους και μπροστά στη φανέρωση του σκότους απάντησε «Ας γίνει φως». Και ποιος είναι το φως? Ο Ιησούς. Και γιατί ήρθε ο Ιησούς? Για να συγκρουστεί με το σκοτάδι. Για να συγκρουστεί με το δράκο τον αρχαίο που είναι μέσα στην Άβυσσο. Γιατί υπάρχει το Ευαγγέλιο? Για αυτόν ακριβώς τον λόγο. Για πάμε στην Εφεσίους που έτυχε μάλιστα να κάνει αναφορά και ο Μίκης. Για να καταλάβουμε το γιατί ζούμε, παιδιά, να καταλάβουμε γιατί υπάρχουμε. Τα ξέρετε αυτά κάποιοι από εσάς, κάποιοι δεν τα ξέρετε όμως και πρέπει να τα θυμηθούμε. Ο Απόστολος Παύλος λέει το εξής, ότι υπάρχει ένα μυστήριο, λέει, ποια είναι η κοινωνία του μυστηρίου που ήταν κρυμμένο από τους αιώνες στο Θεό, ο οποίος έκτισε τα πάντα διαμέσου του Ιησού Χριστού, για να γνωριστεί τώρα στα επουράνια, διαμέσου της Εκκλησίας, στις αρχές και στις εξουσίες η πολυπίκυλη σοφία του Θεού, που ήταν τι, η αιώνια πρόθεση που πραγματοποίησε με τον Ιησού Χριστό τον Κύριό μας. Παιδιά, ποιος είναι ο σκοπός που ζούμε? Ο σκοπός που ζούμε είναι να γνωριστεί στο σκοτάδι με λίγα λόγια η δόξα του Θεού, όπως το είπε και ο Μίκης. Τι προσπαθώ να σας πω? Προσπαθώ να σας πω ότι η σύγκρουσή μας με το σκοτάδι είναι ο λόγος για τον οποίο υπάρχουμε. Το Ευαγγέλιό μας έχει να κάνει με το να μην κατησχίσουν οι πύλες του Άδη, με το να μην κυριαρχήσει το σκοτάδι, αλλά να κυριαρχήσει το φως. Πού πρέπει να κυριαρχήσει το φως πρώτα απ' όλα? Στη δική σου ζωή και στη δική μου ζωή. Πώς θα κυριαρχήσει το φως? Ο Κύριος μας κάλεσε να γίνουμε βασίλειο ιεράτευμα που εκπροσωπούμε τη Βασιλεία του Θεού και μέσα από τις προσευχές μας καλούμαστε να νικήσουμε το σκοτάδι στη ζωή μας, παιδιά. Και όταν νικάμε το σκοτάδι στη ζωή μας, τότε λάμπει φως. Τελικά είναι τόσο απλό, ρε παιδιά. Αλλά αυτό το τόσο απλό σημαίνει τι? Σημαίνει μια ζωή πολέμου με το σκοτάδι. Γιατί ο Θεός επιτρέπει να φανερώνεται το σκοτάδι κάποιες φορές? Μα αυτός είναι ο σκοπός που υπάρχουμε, να ερχόμαστε σε σύγκρουση με το σκοτάδι. Εκτός από τη λέξη σκοτάδι, υπάρχουν κι άλλες λέξεις που περιγράφουν αυτή τη σύγκρουση. Όπως η δικαιοσύνη συγκρούεται με την αδικία. Η ζωή συγκρούεται με το θάνατο. Η αλήθεια συγκρούεται με την πλάνη και το ψέμα. Δεν ξέρω αν έχετε καταλάβει ότι το Ευαγγέλιο σημαίνει πόλεμος. Το Ευαγγέλιο σημαίνει πόλεμος. Το να είσαι χριστιανός σημαίνει είσαι πολεμιστής του Κυρίου. Και μάλιστα γι' αυτό και μας είπε ο Παύλος ότι όποιος στρατεύεται δεν ασχολείται με βιωτικές υποθέσεις, αλλά ασχολείται για να ευαρεστήσει αυτόν που τον στράτευσε, αυτόν που τον έβαλε στο στράτευμα. Είμαστε στρατευμένοι, παιδιά. Ο Θεός δεν μας έσωσε για να ζούμε μια θρησκευτική σωτηρία και να λέμε τι καλά, τι χαρά, τραλαλά είμαστε σωσμένοι. Μας έσωσε για να είμαστε στρατιώτες του φωτός. Και κανένας χριστιανός δεν μπορεί να ξεφύγει από αυτό. Όποια θεολογία και αν διδάσκεται, ό,τι και να θέλει μια εκκλησία να παρουσιάσει το Ευαγγέλιο όπως αυτή το καταλαβαίνει, η πραγματικότητα της ζωής είναι ότι κάθε χριστιανός θα βρεθεί αντιμέτωπος με τις δυνάμεις του σκότους και θα αναγκαστεί να παλέψει. Και ή θα παλέψει για να νικήσει ή θα νικηθεί. Ένα από τα δυο θα συμβεί. Και η Μαρία γράφει ακριβώς σήμερα το πρωί στην προσευχή, αυτό ακριβώς ένιωθα στην καρδιά μου,
ότι έχουμε φτιαχτεί για να διαλύουμε τα έργα του σκότους. Πάρα πολύ σωστά. Και τώρα τι θέλω να πω λοιπόν, παιδιά. Θέλω να πω ότι επειδή είμαστε καλεσμένοι να είμαστε φως και να λάμπουμε φως και να φέρουμε το φως όπου υπάρχει σκοτάδι, επειδή είμαστε καλεσμένοι να είμαστε ιερείς, πρώτα υπέρ του εαυτού μας, μετά υπέρ της οικογένειάς μας, μετά υπέρ των ανθρώπων με τους οποίους έχουμε σχέση, ανθρώπους με τους οποίους ο Κύριος ενώνει τις ζωές μας, μπορεί να είναι στον επαγγελματικό τομέα, μπορεί να είναι στη γειτονιά, μπορεί να είναι στους κύκλους της φιλίας, καλούμαστε να εκπροσωπούμε το φως σε κάθε τομέα στην κοινωνία που ο Κύριος μας βάζει. Προσέξτε όμως τώρα. Για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους άλλους και να φέρουμε φως στους άλλους, πρέπει πρώτα να είμαστε νικητές στη δική μας ζωή και στη δική μας οικογένεια. Γιατί ο διάβολος χτυπάει εμάς στα σημεία της αδυναμίας μας? Εδώ θέλουμε να καταλάβουμε το εξής. Θα ήθελα να σας θυμίσω τι λέει στην Αποκάλυψη, να σας το δείξω, γνωστά πράγματα, παιδιά, αλλά πρέπει να τα καταλάβετε στην καθημερινότητα της ζωής. Πάμε στην Αποκάλυψη κεφάλαιο 12 από το 7 και έγινε πόλεμος στον ουρανό και ο Μιχαήλ και οι άγγελοι του πολέμησαν ενάντια στον δράκοντα και ο δράκοντας πολέμησε και οι άγγελοι του και δεν υπερίσχυσαν ούτε βρέθηκε πλέον τόπος για αυτούς στον ουρανό και ρίχτηκε ο μεγάλος δράκοντας στο αρχαίο φίδι που αποκαλείται ο διάβολος και ο σατανάς που πλανάει ολόκληρη την οικουμένη, ρίχτηκε στη γη και οι άγγελοι του ρίχτηκαν μαζί του. Και άκουσα μια δυνατή φωνή στον ουρανό που έλεγε: «Τώρα έγινε η σωτηρία και η δύναμη και η βασιλεία του Θεού μας και η εξουσία του Χριστού του. Επειδή ρίχτηκε κάτω ο κατήγορος των αδελφών μας που τους κατηγορεί μπροστά στο Θεό μας ημέρα και νύχτα». Ελάτε να βάλουμε στο μυαλό μας μια απλή εξίσωση. Ένα συν ένα κάνει δύο. Γιατί οι περισσότεροι χριστιανοί αυτή την απλή εξίσωση δεν την έχουμε καταλάβει. Γιατί δεν έχουμε καταλάβει αυτή την απλή εξίσωση? Γιατί μας είπανε ο Χριστός τα έκανε όλα για σένα πάνω στο Σταυρό, τώρα είσαι σωσμένος, τώρα είσαι ευλογημένος, τώρα να ζήσεις μέσα στη χαρά του Κυρίου, τώρα να απολαύσεις τη ζωή σου μέχρι να τελειώσει, γιατί γι' αυτό πέθανε για σένα ο Χριστός. Και είναι η μισή αλήθεια, αλλά δεν ολοκληρώνεται η εξίσωση. Και αν δεν ολοκληρώνεται η εξίσωση, δεν λύνεται το πρόβλημα και μένουμε με τα ξεταστέη. Υπάρχει και ένα άλλο κομμάτι στην εξίσωση που λέει το εξής: ενώ ο Κύριος νίκησε πάνω στο Σταυρό, εμείς τώρα με βάση τη δική του νίκη καλούμαστε και εμείς να νικήσουμε όπως και αυτός νίκησε. Με ποιον, παιδιά, παλεύουμε? Παλεύουμε με τον κατήγορο των αδελφών. Στη μισή εξίσωση του έργου που έκανε ο Ιησούς για μας, μας έχουν πει ότι τώρα ο σατανάς τελείωσε για μας, δεν έχει καμία εξουσία. Όποιος το έχει ακούσει αυτό, έχει ακούσει μία πλάνη που του στερεί το δικαίωμα να καταλάβει το Ευαγγέλιο. Και δεν είναι πλάνη απλή, είναι δαιμονική πλάνη. Αν κάποιος σου είπε ότι ο σατανάς έχει χάσει την εξουσία του, αν κάποιος σου είπε ότι ο σατανάς είναι κάτω από τα πόδια σου, είτε δεν ήξερε τι έλεγε, είτε πλανάει συνειδητά. Ο σατανάς είναι στα δεξιά του Ιησού, αντιστέκεται στον Ιησού και κατηγορεί τους αδελφούς μέρα και νύχτα μπροστά στο Θεό. Πού το ξέρω αυτό? Το ξέρω στο Ζαχαρία κεφάλαιο 3. Και μου έδειξε τον Ιησού τον μεγάλο ιερέα να στέκεται μπροστά στον άγγελο του Κυρίου και ο διάβολος στεκόταν από τα δεξιά του για να του αντισταθεί. Και ο Κύριος είπε στο διάβολο: «Διάβολε, θα σε επιτιμήσει ο Κύριος. Ναι, θα σε επιτιμήσει ο Κύριος ο οποίος διάλεξε την Ιερουσαλήμ. Δεν είναι αυτός δαυλός αποσπασμένος από τη φωτιά?
και ο Ιησούς ήταν ντυμένος με βρώμικα ημάτια και στεκόταν μπροστά στον άγγελο. Ακούστε κάτι. Αυτός είναι ο Ιησούς που πήρε πάνω του την αμαρτία μας και αφότου πήρε πάνω του την αμαρτία μας, άρχισε μία μεγάλη δίκη στον ουρανό. Από τη μια είναι ο Ιησούς που εκπροσωπεί τη δικαιοσύνη του Θεού και από την άλλη είναι ο κατήγορος, ο οποίος κατηγορεί μέρα και νύχτα και χρησιμοποιεί κάθε νομικό δικαίωμα που έχει εναντίον μας για να μας χτυπήσει, για να κρατήσει το σκοτάδι στη ζωή μας, για να επικρατήσει το σκοτάδι στη ζωή μας. Με ποια βάση? Με βάση τον νόμο του Θεού, τον νόμο περί δικαιοσύνης, περί αμαρτίας και περί κρίσεως. Πού το βλέπουμε αυτό? Το βλέπουμε στον Ιωάννη, στο κεφάλαιο 16, όπου διαβάζουμε. «Εγώ όμως σας λέω την αλήθεια, σας συμφέρει να αναχωρήσω εγώ, επειδή αν δεν αναχωρήσω, ο παράκλητος δεν θα έρθει σε εσάς, αλλά αφού αναχωρήσω θα τον στείλω σε εσάς. Και όταν έρθει εκείνος, θα ελέγξει τον κόσμο για αμαρτία και για δικαιοσύνη και για κρίση. Για αμαρτία μεν επειδή δεν πιστεύουν σε μένα, για δικαιοσύνη δε επειδή πηγαίνω στον πατέρα μου και δεν με βλέπετε πλέον, για κρίση μάλιστα επειδή ο άρχοντας του κόσμου του έχει κριθεί». Ακούστε κάτι, υπάρχει μία μεγάλη αποκάλυψη μέσα σε αυτά τα πράγματα, στην αμαρτία, στη δικαιοσύνη και στην κρίση. Και αυτή η αποκάλυψη έχει να κάνει με το τι βιώνεις στο σώμα σου. Εξαιτίας αμαρτίας, για χάριν δικαιοσύνης και επειδή υπάρχει κρίση στα δικαστήρια του ουρανού, όπου κρινόμαστε και έχουμε τον κατήγορο που μας κατηγορεί και από την άλλη έχουμε τον συνήγορο τον Ιησού που πήρε πάνω του την αμαρτία μας, αλλά για να ελευθερωθούμε πρέπει σαν ιερείς να σταθούμε μπροστά στο Θεό, εξομολογούμενοι και μετανοώντας για να καθαριστούμε από τις αμαρτίες. Και δεν μιλάμε τώρα για τις αμαρτίες που μπορεί μόνο εμείς να έχουμε κάνει, μιλάμε και για τις αμαρτίες των γονέων μας με τις οποίες γεννηθήκαμε, διότι όπως έχουμε ξαναπεί και αρκετοί το ξέρετε καλά, άλλοι δεν το ξέρετε ή δεν το έχετε καταλάβει, αλλά μέσα στο νόμο του Θεού, στην Έξοδο 20, λέει το εξής, ότι ο Κύριος ο Θεός είναι Θεός ζηλότυπος, που, εδώ λέει, ανταποδίδω τις αμαρτίες των πατέρων επάνω στα παιδιά, έχω εξηγήσει σε μάθημα, δεν είναι σωστό αυτό, εδώ λέει, που επισκέπτομαι τις ανομίες, όχι τις αμαρτίες των πατέρων επάνω στα παιδιά, δεν θέλω να το εξηγήσω περισσότερο τώρα, θέλω να πω το εξής. Με τι νομικό δικαίωμα ο διάβολος μας χτυπάει? Με το νομικό δικαίωμα των ανομιών που μας βαραίνουν. Και ελάτε να κάνουμε εδώ μια διαφοροποίηση. Άλλο η ζωή μας που είναι κρυμμένη στο Χριστό και άλλο το σώμα του θανάτου στο οποίο ζούμε. Ο Σατανάς δεν μπορεί να χτυπήσει τη ζωή μας. Η ζωή μας είναι κρυμμένη στο Χριστό. Η σωτηρία μας δεν διακυβεύεται. Δεν κινδυνεύουμε να χάσουμε τη σωτηρία μας από τις κατηγορίες του διαβόλου. Ελπίζω να είναι κατανοητό αυτό. Αν είμαστε παιδιά Θεού, περάσαμε από το θάνατο στη ζωή και αν βαδίζουμε μαζί με τον Ιησού, δεν κινδυνεύει η ζωή η αιώνια. Το κατηγορητήριο του διαβόλου δεν θα μας στερήσει από τη σωτηρία αν εμείς μείνουμε στο Χριστό. Το κατηγορητήριο του διαβόλου έχει ένα στόχο, να μαστιγώσει τη σάρκα μας, να κάνει τη ζωή μας να υποφέρουμε, να βασανιζόμαστε, να κόψει το νήμα της ζωής μας νωρίτερα, αν έχει τέτοιο δικαίωμα, να μην βιώσουμε τις υποσχέσεις του Θεού για άφθονη ζωή. Δεν μπορεί να σταματήσει τη σωτηρία μας, μπορεί να σταματήσει τις υποσχέσεις του Θεού από το να φανερωθούν. Δεν παλεύουμε για να σωθούμε, έχουμε σωθεί. Από μία θέση που είμαστε σωσμένοι, παλεύουμε για να βιώσουμε τις υποσχέσεις του Θεού, για να κατακτήσουμε εδάφη. Παλεύουμε για να λάμψει φως όπου υπάρχει σκοτάδι.
Έχεις οικογενειακά προβλήματα, πνευματικά οχυρά? Τα βλέπεις στον πατέρα σου και στη μητέρα σου? Πρέπει να παλέψεις να έρθει φως μες στο σκοτάδι. Έχεις προβλήματα στη σάρκα σου? Πρέπει να παλέψεις για να έρθει φως μες στο σκοτάδι. Σοφία και Άννα Μαρία, τι συμβολίζει το χτύπημα στη μέση? Κορίτσια, συγχωρέστε με, δεν σας κατηγορώ και δεν λέω κάτι που σας εκθέτει. Όλοι μας έχουμε προβλήματα. Το χτύπημα στη μέση είναι χτύπημα από μαγεία. Είναι πνεύμα μαγείας. Το πνεύμα της μαγείας είναι σαν ένα μικρό φίδι που υπάρχει μέσα στη σπονδυλική μας στήλη. Όταν έρθει η ώρα χτυπήματος που παίρνει το δικαίωμα από το πνεύμα της μαγείας, χτυπιέται η μέση, παιδιά. Φυσικά, ιατρικά, φαίνεται σαν ένα ιατρικό φαινόμενο. Κάτι με το σπόνδυλο, κάποιο τράβηγμα κλπ. Κλπ. Όμως, όταν το χτύπημα γίνει σε τέτοια χρονική στιγμή που φανερώνει ότι είναι επίθεση του διαβόλου, τότε οι πιθανότητες να είναι ένα τυχαίο φυσικό φαινόμενο, γιατί υπάρχουν και φυσικά φαινόμενα. Κάνω σπορ, κουράζω τη μέση μου, πέφτω και χτυπάω, τραβάω ένα μύ που είναι κρύος και σχίζονται οι ιστοί. Συμβαίνουν φυσικά πράγματα. Όταν όμως τα καλά καθούμενα τραβάει ένα πόνο ο σπόνδυλός μου μέσα, είναι επίθεση του πνεύματος της μαγείας. Και αντίστοιχα θα μπορούσα να σας πω και άλλα πράγματα που αφορούν συγκεκριμένα πνεύματα, αλλά δεν είναι εκεί η λεπτομέρεια που μετράει. Ποια είναι η λεπτομέρεια που μετράει? Καλούμαστε να σταθούμε σαν ιερείς για τις οικογένειές μας και για τον ίδιο μας τον εαυτό. Αυτές οι μάχες, παιδιά, δεν γίνονται με μία προσευχούλα ή μέσα σε μία μέρα. Για να αλλάξουμε το χωράφι της ζωής μας, πρέπει να αλλάξουμε τα φυτά που είναι φυτευμένα μέσα. Να σου το πω διαφορετικά. Το σώμα σου, η ζωή σου, είναι ένα χωράφι. Το κληρονόμησες από τους γονείς σου. Το χωράφι που κληρονόμησες έχει μέσα φυτά. Κάποια είναι δέντρα με μεγάλες ρίζες. Έχει μέσα τρύπες που κρύβονται φίδια, ποντίκια, αρουραίοι, σκορπιοί. Έχει μέσα κάποια χωράφια, έχουν και κάποια καλά δέντρα. Δυστυχώς τα περισσότερα χωράφια, παιδιά, είναι χωράφια που έχουν μαζέψει πολλά σκουπίδια, πολλά άχρηστα δέντρα κλπ. Κλπ. Δεν μπορείς να ξεριζώσεις παλιά αρχαία δέντρα με μεγάλες ρίζες από τη μια μέρα στην άλλη. Δεν μπορείς να αλλάξεις την πνευματική διάσταση της οικογένειάς σου από τη μια μέρα στην άλλη. Χρειάζεται εκστρατεία. Και αυτή η εκστρατεία μπορεί να κρατήσει εβδομάδες, μήνες, για κάποια θέματα, χρόνια. Τα βαριά οικογενειακά οχυρά δεν σπάνε από τη μια μέρα στην άλλη. Χρειάζεται συστηματική προσευχή, χρειάζεται συστηματική νηστεία. Μία συνηθισμένη μορφή αφιέρωσης είναι ξεκινάς μία εκστρατεία για να γκρεμίσεις κάποια συγκεκριμένα οχυρά στη ζωή σου και νηστεύεις μία μέρα τη βδομάδα, προσεύχεσαι κάθε μέρα κάποια ώρα για αυτό το θέμα και βλέπεις ότι σιγά σιγά υπάρχει πρόοδος. Σοφία, έρχομαι σε σένα. Πέρσι το Φεβρουάριο έκανες αφιέρωση και στο τέλος κάναμε μία μέρα, μία βραδιά διακονίας για σένα και ελευθερώθηκες από το πνεύμα της κατάθλιψης. Φέτος ο Κύριος σου είπε και φέτος το Φεβρουάριο να κάνεις αφιέρωση. Κάνεις αφιέρωση και στα μέσα του μήνα χτυπιέται η μέση σου που φανερώνει πνεύμα μαγείας και από ό,τι μου είπες σε ένα προσωπικό μήνυμα που δεν θέλω εγώ να το πω, αν εσύ θες θα πεις ό,τι θες να πεις, ο Κύριος σου φανέρωσε γενεαλογικά οχυρά και μάλιστα πολύ ισχυρά. Έτσι είναι. Σοφία μου, ζεις μία ευλογία. Ποια είναι η ευλογία? Ο Θεός σου φανερώνει το σκοτάδι που πρέπει να νικήσεις στη ζωή σου. Έγινε αυτή η επίθεση
στα μέσα ενός μήνα αφιέρωσης. Με λίγα λόγια, σου δείχνει τα αρχαία οχυρά, ο Κύριος που πρέπει να γκρεμίσεις. Από την πλευρά του σκότους, καθώς είσαι σε αφιέρωση, απειλείς το σκοτάδι, καθώς προσεύχεσαι, είσαι μία απειλή. Οπότε ξεσηκώθηκε πόλεμος εναντίον σου. Πού θα χτυπήσουμε τη Σοφία για να βρούμε το νομικό δικαίωμα που το έχουμε. Να το στον παππού της. Να τι έκανε ο παππούς της. Χτύπατη εκεί που είναι το πνεύμα της μαγείας, γιατί εκεί έχουμε νομικό δικαίωμα. Άρπαξε μια στη μέση Σοφία. Το επιτρέπει ο Θεός, μα και βέβαια το επιτρέπει. Γιατί? Γιατί θέλει να νικήσεις. Θέλει να φανεί το φως του στο σκοτάδι. Θέλει να σταθείς στην προσευχή σαν ιερέας, ώστε να δώσεις το δικαίωμα στο συνήγορο τον Ιησού, εκεί που ο σατανάς του αντιστέκεται, με τις προσευχές σου να τον στηρίξεις, ώστε τελικά με το αίμα που έχεις ο Ιησούς πάνω στο Σταυρό, να καλυφθούν αυτές οι ανομίες που σε κατηγορεί ο διάβολος, μέχρι ότου να χάσει το νομικό δικαίωμα εναντίον σου. Τελικά θέλει να πά να βάλεις κάτω από τα πόδια του Ιησού κάποιους εχθρούς. Θέλει εσύ να είσαι η φανέρωση μόλις λέω πράγματα σημαντικά, να η επίθεση στο λαιμό μου για να μην τα πω. Στο όνομα του Ιησού Χριστού την επιτιμώ αυτή την επίθεση, καθαρίζω το λαιμό μου, θα τα πω και δεν θα με σταματήσει. Σοφία μου, αυτή είναι η μάχη σου, αυτός είναι ο αγώνας σου, αυτή είναι η πάλη σου, μέσα από την οποία ο Θεός θέλει να επικρατήσει η δική του δικαιοσύνη μέσα στη ζωή σου, επάνω και ενάντια σε όλα τα έργα του σκότους τα οποία έχουν φέρει αδικία. Έχω χρησιμοποιήσει ξανά και ξανά τη λέξη δικαιοσύνη και αδικία. Δεν έχουμε κάνει κανένα συστηματικό μάθημα μέχρι τώρα για τη δικαιοσύνη, αλλά ακούστε, ο Σταυρός του Χριστού ήρθε για να εκπληρώσει δικαιοσύνη. Ο Λόγος του Θεού μας λέει να μην κάνουμε τα μέλη μας όπλα αδικίας, αλλά τα μέλη μας να τα κάνουμε όπλα δικαιοσύνης. Δεν θα το εξηγήσω εγώ σε μεγαλύτερο βάθος τώρα. Θα ήθελα να περάσω το λόγο στον Χάρη, που δεν ξέρω τις λεπτομέρειες του τι θα μας πει, αλλά θα μας μιλήσει κάτι για δικαιοσύνη. Εκείνο που θέλω να καταλάβετε το εξής. Ήρθε ο Παράκλητος να ελέγξει τον κόσμο περί αμαρτίας, περί δικαιοσύνης και περί κρίσεως. Εμείς καλούμαστε να κάνουμε τα μέλη μας όπλα δικαιοσύνης ενάντια στα έργα της αδικίας που κάνει το σκοτάδι. Όσο προσευχόμαστε σαν ιερείς, προσευχόμαστε για να επικρατήσει η δικαιοσύνη του Θεού όταν ο Θεός κάνει κρίση στην αμαρτία στο δικαστήριο του ουρανού, εκεί που ο κατήγορος των αδελφών κατηγορεί μέρα και νύχτα, με βάση τις αδικίες που έχουν διαπράξει στις περασμένες γενιές οι πρόγονοί μας, που αυτές οι αδικίες δίνουν το δικαίωμα στον εχθρό να μας κατηγορεί και να ζητάει να αδικηθούμε κι εμείς, επειδή είμαστε παιδιά αυτών που αδίκησαν. Θα κλείσω θυμίζοντάς σας τα λόγια του Ιησού στους Φαρισαίους, που τους είπε το εξής. Επειδή αυτοί είπανε, αν ζούσαμε την εποχή των πατέρων μας, δεν θα θανατώναμε τους προφήτες. Και τους λέει ο Ιησούς, άρα δίνετε μαρτυρία ενάντια στον εαυτό σας, ότι είσαστε γη αυτών που θανάτωσαν τους προφήτες, από αυτή τη γενιά θα ζητηθεί το αίμα των προφητών. Δεν μας αρέσει ο νόμος περί αμαρτίας και δικαιοσύνης και κρίσεως. Δεν μας συμφέρει. Θεωρούμε τους εαυτούς μας αθώους. Γιατί φταίω εγώ, γιατί πρέπει εγώ να πληρώσω τις αμαρτίες του παππού μου. Σε κανένα δεν αρέσει, παιδιά, αλλά ακούστε κάτι. Κανένας μας δεν διάλεξε τον νόμο της βαρύτητας, κι όμως όλοι είμαστε δεμένοι με τη βαρύτητα. Αν πέσουμε από ύψος, θα σπάσουμε τα κόκαλά μας και θα σκοτωθούμε. Δεν μας αρέσει η βαρύτητα, δεν μπορούμε να πετάξουμε σαν τα πουλάκια, αλλά δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς τη βαρύτητα. Κανένας μας δεν διάλεξε τον νόμο της αμαρτίας, της δικαιοσύνης και της κρίσης, αλλά διέπει τις ζωές μας, προσδιορίζει τις ζωές μας,
καθορίζει και τη ζωή μας εν Χριστώ. Γιατί είμαστε οι πράκτορες του φωτός. Είμαστε οι απεσταλμένοι της δικαιοσύνης. Ερχόμαστε να φέρουμε φως, να φέρουμε δικαιοσύνη, αλλά δεν γίνεται αυτό παρά μονάχα μέσα από την ιερατική ζωή της προσευχής με αφιέρωση, με εξήτηση, με νηστείες, με δεήσεις, με εντεύξεις. Αν δεν σου αρέσουν όλα αυτά, μπορείς να συνεχίσεις να ζεις κάτω από την εξουσία του σκότους στο σώμα σου. Εάν θες να γνωρίσεις τη δόξα του Θεού, αν θες να ζήσεις μέσα στη δόξα, αν θες να λάμψει φως στη ζωή σου, θα χρειαστεί να παλέψεις στο δικαστήριο του ουρανού για να επικρατήσει η δικαιοσύνη του Θεού στη ζωή σου. Λυπάμαι πάρα πολύ εάν στα κάνω δύσκολα, αλλά πίστεψέ με, δεν είναι εύκολη η ζωή. Εννοώ πάνω στη γη. Και ξαναλέω για να σας ενθαρρύνω. Η πάλι αυτή δεν έχει να κάνει με την αιώνια σωτηρία μας. Η αιώνια σωτηρία μας είναι δεδομένη εάν μένουμε κοντά στον Ιησού. Κανείς δεν μπορεί να μας τη στερήσει. Η μάχη μας είναι για τη σάρκα μας και για τον επίγειο βίο μας. Χάρη σου, περνάω το λόγο. Ευχαριστώ, Γιώργο μου. Η αλήθεια είναι ότι είχα ετοιμάσει κι εγώ ένα μήνυμα αρκετά μεγάλο, οπότε δεν θα το κάνω τώρα και για να μην βγω από τη ροή που έχει τώρα το Άγιο Πνεύμα με τον Γιώργο. Απλά θα κάνω ένα μικρό σχόλιο για να επιμαρτυρήσω αυτά που λέει ο Ποιμένας, που είναι το εξής, και πάνω σε αυτό έχει βασιστεί και το μήνυμα που είχα ετοιμάσει, και είναι ότι το Ευαγγέλιο έχει, μάλλον μοιάζει με ένα νόμισμα που έχει δύο όψεις. Έχει δύο πλευρές και όχι μόνο μία. Και όταν βλέπουμε μόνο τη μία πλευρά, πέφτουμε σε πλάνη, τη μία από τις δύο πλευρές. Οπότε τώρα θα αναφέρω ένα παράδειγμα πάνω σε αυτά που ένας. Υπάρχει ένα εδάφιο, για παράδειγμα, που λέει ποιος θα κατηγορήσει τους εκλεκτούς του Θεού. Ο Θεός είναι που τους ανακηρύσσει δίκαιους. Αλλά υπάρχει ένα άλλο εδάφιο που ανήκει στην άλλη πλευρά που λέει ότι ο Σατανάς μας κατηγορεί ημέρα και νύχτα και αυτοί τον νίκησαν με το αίμα του αρνίου, με το λόγο της μαρτυρίας τους και ότι δεν αγάπησαν την ψυχή τους μέχρι θανάτου. Άλλο εδάφιο που ανήκει στη μία όψη του νομίσματος. Ο Θεός μας έντισε με τη δικαιοσύνη του Υιού Του. Έζησε στη θέση μας για να λογαριαστεί σε μας η τέλεια και άγια ζωή του και ύστερα πέθανε για τις ανομίες μας. Αλλά όμως λέει ότι εμείς τώρα πρέπει να γίνουμε δικαιοσύνη του Θεού, όχι μόνο απ' έξω που δωρεάν μας έντισε με τη δικαιοσύνη του γιού του, αλλά εσωτερικά να γίνουμε εμείς οι ίδιοι αυτό που μας ονόμασε. Και αυτό σημαίνει αυτά που δίδαξε ο Ποιμένας, ότι μπαίνουμε σε μία διαδικασία που το Άγιο Πνεύμα μας φωτίζει κομμάτι-κομμάτι τι είναι ατακτοποίητο στο θρόνο του Θεού σε θέμα ανομίας, σε θέμα αδικίας, και ένα τη φορά τα εξομολογούμαστε, μετανοούμε, και το Άγιο Πνεύμα συνήθως μας δίνει νηστεία με μετάνοια, με συντριβή ενώπιον του δικαστηρίου του Θεού, ώστε αυτά τα νομικά δικαιώματα που έχει ο διάβολος για να αφήρει τη ζωή μας να αφαιρεθούν και να αφαιρούνται, για να μπορέσουν να μπούμε στις υποσχέσεις του Θεού, να ζήσουμε στο κάλεσμα που έχει για τον καθένα ο Θεός, και όπως είπε ο Ποιμένας, να νικηθεί το σκοτάδι από το φως. Γιατί εμάς μας έχει δέσει ως δικούς του πολεμιστές ο Ιησούς στη γη, για να νικήσουμε το σκοτάδι. Οπότε και εμένα η δική μου εμπειρία είναι ότι από το 2019 που ήρθα στο φως όσον αφορά αυτά τα πράγματα μέσα από τον Ποιμένα, διότι και εγώ ήμουνα σε ένα Ευαγγέλιο διαστρεβλωμένο που περιλάμβανε μόνο την μία όψη, μόνο τι μας έχει δώσει ο Θεός και όχι τι ευθύνη έχω και εγώ απέναντί του, ποιο είναι το δικό μου μέρος, και γι' αυτό η ζωή μου είχε φτάσει να είναι ένα αχούρι,
από ανομίες, από γενεολογικά πράγματα που ερχόντουσαν από το παρελθόν, από ακάθαρτα πνεύματα, που ούτε καν είχα συνείδηση, αλλά έκαναν δύσκολη τη ζωή μου, γιατί είχα ακούσει ένα Ευαγγέλιο εύκολο, ότι όλα έχουν τελειώσει, ότι όλα έγιναν στο Σταυρό, ότι το μόνο που έχω να κάνω να περιμένω τον ουρανό. Όμως αυτό το αχούρι κάποια στιγμή δεν μπορούσε να υπάρχει άλλο, είχε φτάσει στο απροχώρητο, και τότε ο Κύριος έφερε το Γιώργο στη ζωή μου και άρχισε να φωτίζει την άλλη πλευρά του Ευαγγελίου, που είναι όλα αυτά που διδάσκει ο Ποιμένας. Και από το 19 μπήκα σε αυτή τη διαδικασία, τώρα είναι 4 χρόνια, και σωστά είπε ότι μπαίνει σε μια εκστρατεία, και στη δική μου την περίπτωση, όταν είχα ξεκινήσει νόμιζα ότι θα είναι λίγοι μήνες και θα τελειώσω. Μετά οι μήνες έγιναν χρόνια και τώρα είμαι στον 4ο χρόνο που ακόμα καθαρίζω πράγματα που μου δείχνει το Άγιο Πνεύμα. Και ναι, μεν είναι επώδυνο όλο αυτό γιατί πατιέται κάτω η σάρκα, αλλά έχει τρομερά ευλογημένο καρπό. Τρομερά ευλογημένο καρπό. Βλέπουμε μεγάλη ελευθερία, μεγάλη ευλογία σε επίπεδο υγείας, σε επίπεδο οικονομικών, σε επίπεδο πρόοδου στα παιδιά μας, καθώς το Άγιο Πνεύμα φωτίζει ποντικούς, φίδια που κρύβονται εδώ, εκεί, ακάθαρτα πνεύματα. Και είμαστε σε αυτή την προοδευτική κατάκτηση της δικής μας γης, έτσι ώστε το σκοτάδι να νικηθεί από το φως. Και αυτό είναι ένα βίωμα που ζω μέσα σε αυτό, εγώ και η γυναίκα μου και τα παιδιά μου, χωρίς να το ξέρουν καλά ακόμα. Και είναι η ζωή του χριστιανού αυτή εδώ στη γη. Όπως είπε ο αδερφός ο Μίκης, όχι μόνο για να είμαστε εμείς καλά, αλλά για να γίνει το θέλημα του Θεού, γιατί είμαστε πρεσβευτές του και το όνομά του να δοξαστεί στη γη των ζωντανών, ενώπιον των αρχών και των εξουσιών που είναι στα επουράνια και σε κάθε ένα που βλέπει τη σκηνή του κόσμου αυτού. Αυτά που λες είναι εκπληκτικά, πάρα πολύ σημαντικά. Ήδη μας έχεις ευλογήσει πολύ με αυτά που είπες. Να πω μόνο ένα περιστατικό όπου ο Κύριος με κατεύθυνε σε συγκεκριμένα πονηρά πνεύματα που εκ μέρους της έκανα έντευξη, μετανοούσα εκ μέρους της για πράγματα που την είχε δέσει ο πονηρός και ήρθε μια στιγμή... Συγγνώμη για να βοηθήσω. Για να βοηθήσω. Ναι. Γιατί την είχε δέσει ο πονηρός με αυτά τα πνεύματα, είχε κάνει κάτι... Όχι, καθόλου δεν είχε κάνει κάτι. Ένας συνδυασμός από αμαρτίες που είχαν κάνει οι πρόγονοι, από κατάρες και όλα αυτά μαζί έφεραν διάφορα θέματα. Δεν ήταν μόνο ένα, ήταν πολύ παραπάνω από ένα. Ένα από αυτά ήταν ότι εγώ είχα προγόνους που ήταν μάγισσες στη Σμύρνη, οι οποίοι έκαναν φρικτά πράγματα και αυτό είχε φέρει ένα ισχυρό δαίμονα στη ζωή της, όπου κατά κόσμο είχε και μία ονομασία ασθένειας και ο Κύριος μας τα φανέρωσε όλα αυτά που είναι αδύνατο ένας άνθρωπος να τα γνωρίζει, γιατί έχω ακούσει και κάποιους λογισμούς από άλλους αδελφούς ότι πώς μπορείς να τα ξέρεις όλα αυτά και το Άγιο Πνεύμα μπορεί να σου δείξει μέχρι πόσες γενιές πίσω. Χαρή, για να βοηθήσω, Σοφία, ναι, βέβαια. Πάνω σε αυτό που λέει ο Χάρης, έχεις μήπως να δώσεις, θα συνεχίσει ο Χάρης αμέσως, μήπως έχεις να δώσεις κάποια μαρτυρία πάνω στα ίδια ακριβώς που λέει ο Χάρης? Ναι, έχω να δώσω. Έλα. Γιατί από τις αρχές του Φεβρουαρίου που άρχισα την αφιέρωση στον Κύριο, μου δίνει πράγματα ο Κύριος. Και γι' αυτό το πράγμα, για αυτήν τη γενεολογική αμαρτία, μου μίλησε... Ανομία. Γενεολογική ανομία. Ανομία. Μου μίλησε δύο φορές ο Κύριος Ποιμένα και εγώ δεν έδωσα σημασία και έλεγα τι λες, αφού το... Αφού κύριε μου προσευχήθηκα με τον Ποιμένα μου και συγχωρήθηκαν οι γενεολογικές ανομίες, αλλά είμαι καθαρή, δεν έχω τίποτα. Δύο φορές. Και την τρίτη φορά που είπα στον Κύριο θα καθίσω εδώ ενώπιον σου Κύριε και θέλω να μου απαντήσεις γιατί χτυπιέμαι συνέχεια, μίλησε μου, πες μου γιατί.
Ποια γενεαλογική ανομία με βαραίνει και δίνει το δικαίωμα στο σαταρά να με χτυπά? Πες μου, σε παρακαλώ. Και τότε ο Κύριος μου έδειξε μία ανόραση. Δεν μου μίλησε, μου έδειξε μία ανόραση. Και είδα να είναι στη μέση και να ταΐζει κάτι κοντόχοντρα ανθρωπάκια μαύρα, με ουρές, με κέρατα, με γυαλιστερά μάτια, και να τα ταΐζει. Σατανισμός. Μου το έδειξε καθαρά, σε όραση, και είδα που φορούσε τα ρούχα που φορούσε όταν πέθανε, γιατί πέθανε στα χέρια μου. Μάλιστα. Από τι πέθανε, επιτρέπετε? Από καρκίνο. Μάλιστα. Το τέλος όλων όσων ασχολούνται με αυτά τα πράγματα. Χάρη, ξαναγυρίζομαι σε σένα. Θέλησα να δώσω κι άλλη μαρτυρία. Εγώ προσωπικά έχω πολλές τέτοιες μαρτυρίες. Ο Κύριος αποκαλύπτει και μιλάει συγκεκριμένα πράγματα όταν τον ρωτάμε. Είναι τόσες μα τόσες πολλές οι μαρτυρίες που ρωτούσαμε και τον Κύριο και εμείς και άλλοι, και ο Κύριος φανερώνει. Φανερώνει τι είναι αυτό το οποίο έχει δώσει το νομικό δικαίωμα στον σατανά. Οπότε, Χάρη, τώρα που ενισχύσαμε αυτά που έλεγες, συνέχισε από εκεί που έμεινες. Θέλω να διακηρύξω ότι το Άγιο Πνεύμα μπορεί να δώσει πληροφορίες για όσες γενιές θέλει. Δεν υπάρχει περιορισμός. Και υπάρχει αυτή η λογική, πώς να το πούμε, ένα λογικό επιχείρημα, πώς το Άγιο Πνεύμα μπορεί να σε πληροφορήσει. Μα μπορεί να σε πληροφορήσει. Και γι' αυτό άνθρωποι απορρίπτουν τη γενεολογική ανομία. Όμως, εμένα το βίωμά μου είναι ότι το Άγιο Πνεύμα μπορεί να πληροφορήσει και πολύ πίσω και με πολύ μεγάλες λεπτομέρειες. Οπότε αυτό που έκανα είναι ότι μας οδήγησε σε μια μεγάλη νηστεία, όπου ελευθερώθηκε από ένα πνεύμα που ο Κύριος μας το ονόμασε τύραννος. Ο τύραννος. Γιατί έκανε διάφορα. Ξέραμε ότι δεν είναι αυτό και ότι είναι άλλος. Και άλλαξε ραγδαία συμπεριφορά. Εκεί που ήταν γεμάτο θυμό, επανάσταση, αντίδραση, δημιουργούσε όλο προβλήματα, ταραχές, ηρέμησε, έγινε άλλος άνθρωπος. Και πρόσφατα ελευθερώθηκε από ένα άλλο πνεύμα που ήταν εξαιτίας μιας κατάρας που είχε δώσει ένα συγγενής της Νάνσης, που την έκανε σε μορφή προσευχής. Το είχαμε μιλήσει πριν 2-3 συναντήσεις, νομίζω, 2. Όπου μας έδειξε ο Κύριος ότι έπρεπε να μετανοήσουμε για λόγια που και εμείς είχαμε πει για άλλους αδελφούς. Και αυτό, τέλος πάντων, σε εκείνη έφερνε ένα πνεύμα που λεγόταν κουφό και τυφλό, και πράγματι δεν την άφηνε να ακούσει τα πράγματα του Θεού σε καμία περίπτωση. Οπότε μετανοήσαμε για όλα αυτά, τα φέραμε στον Κύριο, έλαβε απελευθέρωση και για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, ένα ολόκληρο βράδυ, μιλάγαμε για τα πράγματα του Θεού. Άνοιξε το πνεύμα της και η διάνοιά της και άρχισε να κάνει ερωτήσεις, και όλο το βράδυ μέχρι τις 5 τα χαράματα μιλάγαμε για τα πράγματα του Θεού, γιατί έζησε ένα ζωντανό θαύμα που φαινόταν ότι δεν μπορούσε να ακούσει. Και υπήρχε ένας τείχος μπροστά της που ήταν ένα κάθαρτο πνεύμα. Ο Κύριος το έδιωξε αυτό το κάθαρτο πνεύμα μέσω της μετάνοιας και έγινε αυτό το απίστευτο μου να μαλακώσει η καρδιά της και να υπάρχει μια βροχή από ερωτήσεις πάνω στα πράγματα του Θεού. Χάρη, μας έχεις ευλογήσει. Θα ήθελα να στραφώ στη συγκεκριμένα για να σου απαντήσω σε αυτά που έλεγες νωρίτερα που δεν σε άφησα να ολοκληρώσεις, γιατί η απάντηση είναι σε αυτά που άκουσες τώρα. Η απάντηση είναι η εξής. Από τον πόλεμο στα επουράνια που θα κάνεις υπέρ των συγγενών σου, και τώρα θα πω τα ίδια λόγια με άλλα λόγια, από τις ιερατικές εντεύξεις που θα φέρεις μπροστά στο θρόνο της δικαιοσύνης του Θεού για να καθαριστούν από το κατηγορητήριο του διαβόλου, σε αυτό το βαθμό όπως ο Χάρης βίωσε διάνοιξη στη συμπεριφορά του, και εσύ μπορείς να βιώσεις διάνοιξη στη συμπεριφορά των συγγενών. Το ίδιο πράγμα ισχύει και για κάποιους άλλους, π.χ. κάποιοι έχετε προβλήματα με τον πατέρα σας και τη μητέρα σας. Κάποιοι έχετε προβλήματα με τη γυναίκα σας ή τον άντρα σας. Ξέρουμε ότι υπάρχει δαιμονικό οχυρό
όταν συμβαίνουν κάποια πράγματα που είναι σαν να μην μπορεί ή σαν να μην θέλει να απαντήσει ο Θεός. Ποια είναι κάποια γνωστά οχυρά. Θέλουμε να παντρευτούμε και μοιάζει να μην γίνεται τίποτα. Μοιάζει να μην υπάρχει διάνοιξη στο θέμα των σχέσεων. Θέλουμε να βρούμε δουλειά και μοιάζει κάποιος να μας κρατάει την ευλογία για δουλειά. Θέλουμε, δεν ξέρω, χίλια δυο πράγματα που θα μπορούσαμε να βιώνουμε, τα οποία δεν τα βιώνουμε, γιατί αντί να ζούμε σε ευλογία, τελικά διαπιστώνουμε ότι ζούμε σε καθεστώς κατάρας. Ξαναλέω, δεν έχει να κάνει με τη σωτηρία μας, δεν έχει να κάνει με την αγάπη του Θεού για μας. Ο Θεός μπορεί να σε αγαπάει, αλλά εσύ να ζεις σε έρημο και σε κατάρα. Είναι και βιβλικότατο, είναι και στην εμπειρία μας, είναι απλά γεγονός. Ο Θεός θέλει να ζεις στην κατάρα και στην έρημο. Όχι. Ο Θεός θέλει να ευλογήσει με πλούσια ευλογία που να περισσεύει. Γιατί δεν το κάνει? Γιατί πρώτα πρέπει να δέσουμε το δυνατό για να λαφυραγωγήσουμε το σπίτι του. Γιατί πρώτα πρέπει να πάνε κάτω από τα πόδια του Ιησού οι δαίμονες που ενεργούν εναντίον μας εξαιτίας του κατηγορητηρίου που υπάρχει εις βάρος μας, επειδή οι πρόγονοί μας έκαναν αμαρτίες οι οποίες έγιναν γενεαλογική ανομία που έχει περάσει σε μας και αυτή η γενεαλογική ανομία μας βαραίνει και δίνει δικαίωμα στο διάβολο να μας κατηγορεί. Ο Ιησούς πλήρωσε για τις κατηγορίες πάνω στο Σταυρό, ώστε όταν εμείς εξομολογούμαστε, μετανοούμε και ζητούμε το αίμα να πλύνει αυτές τις αμαρτίες, μπορεί να συμβεί. Το ότι ο Ιησούς πλήρωσε για τις αμαρτίες μας, δεν ματέωσε αυτόματα και αστραπιαία όλο το κατηγορητήριο του διαβόλου, δεν σταμάτησε το έργο της αδικίας να ενεργεί, δεν σταμάτησε το σκοτάδι να υπάρχει μέσα μας, δεν αφαίρεσε τα νομικά δικαιώματα του κατηγορητηρίου. Μας έδωσε όμως ένα δικαίωμα. Μας έδωσε το νομικό δικαίωμα να είμαστε ιερείς του υψίστου, όπου για κάθε αμαρτία για την οποία μετανοούμε, εξομολογούμαστε, κάνουμε έντευξη και επικαλούμαστε το αίμα του Ιησού Χριστού, αυτή η αμαρτία να καθαρίζεται και να διαγράφεται. Όταν οι αμαρτίες έχουν διαπραχθεί στο παρελθόν και έχουν γίνει γενεαλογική ανομία που μας βαραίνει, το Άγιο Πνεύμα μας φανερώνει ποιες είναι αυτές οι αμαρτίες για να τις εξομολογηθούμε και να καθαριστούμε. Ή υπάρχει και αυτό. Δεν ξέρεις τι ακριβώς έκαναν οι πρόγονοί σου, ειδικά στα θέματα π.χ. της μοιχείας ή της πορνείας. Τι είναι αυτό που ξέρεις? Ξέρεις ότι εργάζεται ένα πνεύμα μοιχείας ή πορνείας σε σένα. Άρα τι κάνεις? Πηγαίνεις στον Κύριο και λες: «Κύριε, εξομολογούμε αυτό το πράγμα. Οι γονείς μου έκαναν αυτό το πράγμα και σου ζητώ να με συγχωρήσεις, σου ζητώ να μου δώσεις ελευθερία από αυτό το πνεύμα. Αναγνωρίζω ότι είμαι απόγονος ανθρώπων που μύχευσαν, που πόρνευσαν, που ασέλγησαν. Το βλέπω στις επιθυμίες μου, το βλέπω στους πειρασμούς μου, το βλέπω στο χαρακτήρα μου. Συγχώρεσέ με, Κύριε, και καθάρισέ με. Επικαλούμε το αίμα του Ιησού Χριστού». Πολλές φορές μπορούμε να πάρουμε τη νίκη με αυτόν τον τρόπο. Εάν δεν έρχεται η νίκη και συνεχίζουμε να προσευχόμαστε, τότε έχουμε να κάνουμε με ένα οχυρό. Μπορεί να χρειαστεί να προσευχηθούμε ξανά και ξανά και ξανά και ξανά. Κάποια στιγμή θα πάρουμε τη νίκη. Ή ο Κύριος μπορεί να μας δείξει με το Πνεύμα Του ένα συγκεκριμένο πράγμα που πρέπει να εξομολογηθούμε και να ζητήσουμε συγγνώμη για να σπάσουμε αυτή την εξουσία του σκότους. Θα ήθελα να κρατήσουμε από τα λόγια του Χάρη το εξής.
δεν ήταν μία προσευχούλα. Δεν ήταν μία νηστεία. Ήταν διαδικασία. Χάρη, πόσες φορές έχει, πόσες νηστείες έχεις κάνει για να δεις διάνοιξη? Από το 19 δεν έχω χάσει το μέτρημα. Δώσε μας μία ένδειξη. Τώρα έχω κάνει μία 41 μέρες. Μετά έχουμε κάνει μία άλλη 70. Έχουμε κάνει κάποιες εβδομάδες, τώρα είμαστε πάλι σε 40. Με λίγα λόγια, ο Χάρης και η Νάνση, για να φτάσουν να δούνε την αλλαγή στη συμπεριφορά, έχουν νηστέψει δεκάδες φορές έως και εκατοντάδες φορές. Παιδιά, δεν είναι παιχνίδι. Okay. Δεν είναι παιχνίδι. Είναι θέματα ζωής και θανάτου, δεν είναι αστεία πράγματα. Όμως μπορούμε να πάρουμε την νίκη. Μπορούμε. Βεβαίως, έχω να σας πω ένα τελευταίο πράγμα, Γιώργο. Όταν πρωτοξεκίνησα, τα έβλεπα βουνό και έλεγα μπορεί να υπάρξει νίκη, γιατί ήμουνα σε ένα καινούριο πεδίο. Αλλά θέλω να πω ότι ναι, υπάρχει νίκη. Και φτάνεις στη νίκη και είναι εκπληκτικό. Θερίζεις καλό καρπό. Είναι πράγματι έτσι. Και εγώ δεν θα τα έλεγα όλα αυτά εάν δεν τα ζούσα κι εγώ. Τα έχω ζήσει κι εγώ και έχω δει τον καλό καρπό, έχω δει τις ευλογίες του Θεού. Έχω δει την αλλαγή στο χαρακτήρα μου και στη συμπεριφορά μου. Έχω δει την αλλαγή στα γεγονότα, στις συμπεριφορές ανθρώπων, στην οικογένεια. Έχω δει την αλλαγή στα οικονομικά, στις ευλογίες. Έχω δει την αλλαγή στη διακονία. Έχω δει τόσες αλλαγές. Όλοι μας μπορούμε να πάρουμε τις νίκες, παιδιά. Εκείνο που διαφέρει στον κάθε ένα είναι πόσα πράγματα πρέπει να καθαρίσουμε από το χωράφι μας. Έχει δουλειά. Σε άλλους το χωράφι έχει περισσότερα, σε άλλους το χωράφι έχει λιγότερα. Πρέπει να μπούμε στο χωράφι μας και να καθαρίσουμε το χωράφι μας. Αν καθαρίσει το χωράφι μας, θα έχουμε ένα καλό χωράφι στο οποίο να μπορούμε να βάλουμε καλά δέντρα, καλό σπόρο. Υπάρχει μπροστά σου ένας αγώνας που καλείσαι να δώσεις. Καταλαβαίνω ότι μπορεί να έχεις πάρα πολλές απορίες, δεν έχεις ακούσει πάρα πολλά μαθήματα που έχουμε κάνει σε θέματα γενεαλογικής ανομίας, πνευματικού πολέμου, αφιέρωσης. Ξέρω ότι δεν τα έχεις ακούσει όλα αυτά. Θα ήθελα να πω ένα τελευταίο πράγμα στα πλαίσια της αφιέρωσης, το οποίο ελπίζω να σταθεί χρήσιμο και σε σένα και σε όλους. Όταν πριν από αρκετά χρόνια το σώμα μου παρουσίασε 3 προβλήματα και συγκεκριμένα κάθε φορά που πήγαινα να φάω, κάθε φορά που έτρωγα, ένιωθα ότι ήθελα να ξεράσω, ήθελα να τα βγάλω αυτά που έτρωγα. Είχα μία μόνιμη ενόχληση στο στομάχι. Το χέρι μου, το δεξί μου χέρι, είχε παρουσιάσει κάτι που μου είπανε ότι είναι, δεν ξέρω στα ελληνικά πώς το λένε, στα αγγλικά είναι tennis elbow. Δεν μπορούσα, παιδιά, να πιάσω με το δεξί μου χέρι τίποτα. Το δεξί μου χέρι είχε γίνει άχρηστο. Με το που πήγαινα να πιάσω κάτι, με διαπερνούσε ένας τρομερός πόνος σαν ηλεκτρισμός. Και τέλος, το αριστερό μου πόδι στην κνήμη, κάθε πάτημα ήταν και ένας σπόνος, μια σουβλιά μέσα στο κόκαλο. Η προσευχή για θεραπεία δεν δούλεψε. Προσευχόμουν για θεραπεία, προσευχόντουσαν άλλοι για μένα για θεραπεία και δεν γινόταν τίποτα. Και τότε ρώτησα τον Κύριο, Κύριε, τι να κάνω? Και ο Κύριος μου είπε, αφιέρωσέ μου 3 μήνες. Και λέω, τι να κάνω, Κύριε, αυτούς τους 3 μήνες? Και μου έδωσε κάποια πράγματα που έπρεπε να κάνω. Θα σας πω μόνο μερικά από αυτά, ήταν περισσότερα, αλλά δεν θέλω να σας τα πω όλα. Ένα από αυτά ήταν κάθε εβδομάδα νύστευα 2 μέρες, 2 24 ώρα. Κάθε πρωί έπρεπε να περάσω το λιγότερο 1 ώρα στην παρουσία του, να τον προσμένω. Τα λέω τώρα εν συντομία, κάποιοι έχετε ακούσει να λέω περισσότερα. Έχω μαθήματα για την ευχή του Ναζιραίου, όποιος ενδιαφέρεται να του δώσω να ακούσει, υπάρχουν σε βίντεο. Σε εκείνη τη φάση ο Κύριος μου έμαθε την ευχή του Ναζιραίου, ότι μέσα από μία μακροπρόθεσμη αφιέρωση, που σε μένα τότε ο Κύριος μου έδωσε 3 μηνών, θεραπεύτηκα, αλλά εκτός του ότι θεραπεύτηκα έμαθα πάρα πολλά πράγματα. Έμαθα την ευχή του Ναζιραίου, έμαθα για τη μακροπρόθεσμη αφιέρωση, έμαθα για το πώς ο Κύριος αποκαλύπτει όταν τον προσμένουμε και τον εξητούμε. Τα πράγματα, τα κρυφά που δεν γνώριζα, αποκαλύφθηκαν κρυφά πράγματα.
και ο καρπός ήταν εκπληκτικός. Αλλά και πάνω απ' όλα θεραπεύτηκα από αυτά τα τρία προβλήματα. Απλά έφυγαν από τη ζωή μου κάποια στιγμή. Άρα λοιπόν, ποια είναι η πρότασή μου? Είτε έχεις πρόβλημα με τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, είτε βλέπεις ότι στη ζωή σου ενεργείται ένα οχυρό δαιμονικό και δεν μπορείς να παντρευτείς, είτε έχεις προβλήματα με εργασία, δεν μπορείς να βρεις εργασία, κάποιος αντιστέκεται στην ευλογία σου στο θέμα της εργασίας, ή έχεις άλλου είδους προβλήματα. Παιδιά, η απάντηση είναι ότι πρόβλημα και να έχουμε, παιδιά, ειδικά όταν μιλάμε για προβλήματα που όλα δείχνουν πως είναι επιθέσεις του εχθρού εξαιτίας γενεαλογικών ανομιών, τότε η απάντηση είναι να ντυθούμε τη στολή του ιερέα και να έρθουμε σαν ιερείς μπροστά στον Κύριο για μας και τις οικογένειές μας, μέχρι ότου αλλάξει η πνευματική διάσταση, μέχρι ότου ο κήπος μας, το χωράφι μας καθαριστεί, μέχρι ότου ματαιωθεί το κατηγορητήριο του διαβόλου. Άκουσε κάτι, μπορεί και εσύ να έχεις με την κόρη σου ή με τον άντρα σου ή με το σύζυγό σου ή με τη σύζυγό σου προβλήματα σοβαρά. Μπορεί να βλέπεις, ας πούμε, στο συγγενή σου πνεύμα πορνείας, πνεύμα μοιχείας. Δεν θα φύγει αυτό με συμβουλές. Θα φύγει με αφιέρωση ιερατική για να τακτοποιηθεί η πορνεία και η μοιχεία μέσα στην οικογένεια στις περασμένες γενναίες. Μπορεί να βλέπεις μέσα στην οικογένειά σου να ενεργείται ένας θάνατος που μπορεί να είναι θάνατος στα οικονομικά, θάνατος στις σχέσεις. Μπορεί να είναι ότι είσαι παντρεμένη, θες να μείνεις έγκυος, δεν μπορείς να μείνεις έγκυος, όπως μας έχουν τύχει πολλά περιστατικά. Να μην ξέρουν οι γιατροί ή να ξέρουν έστω να λένε δεν μπορείς να μείνεις έγκυος διότι έτσι και έτσι. Και να πηγαίνεις στον Κύριο και ο Κύριος να σου δείχνει ότι είναι μία έκτρωση που έγινε ή παραπάνω από μία έκτρωση, να τακτοποιούνται αυτές οι εκτρώσεις εν πνεύματι, να καθαρίζεται το κατηγορητήριο και να ανοίγει η μήτρα και να έρχονται τα παιδιά. Πιστεύω ότι σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις που γυναίκες αντιμετωπίζουν ή αντιμετωπίζεται προβλήματα στη μήτρα, θέματα υγείας, πιστεύω ότι είναι φανέρωση ανομιών που έχουν να κάνουν με σεξουαλικά θέματα. Έχω δει σκιές. Όταν υπάρχει πρόβλημα σε ένα σώμα, ο Κύριος μου δείχνει σκιές. Την πρώτη φορά που το είδα, είναι πολλά χρόνια τώρα, περπατούσα με ένα φίλο μου, τον Δημήτρη, και ξαφνικά βλέπω μία σκιά στο γόνατό του. Του λέω, Δημήτρη, γιατί βλέπω μία σκιά στο γόνατό σου? Μου λέει, πονάει το γόνατό μου. Προσευχήθηκα, έβγαλα τη σκιά του, πέρασε ο πόνος. Είχε πονοκέφαλο η γυναίκα μου, είδα μία σκιά επάνω στο κεφάλι της, σαν ένα πέπλο. Ήτανε πνεύμα μαγείας. Το πέταξα και ο πονοκέφαλος εξαφανίστηκε. Έχω δει σκιά επάνω στη μήτρα μίας γυναίκας. Το είπα στον άντρα της, μου λέει προσευχηθείτε. Ήταν στο κέντρο Σαλόμ, προσευχηθήκαμε, πήγε η Εύη, έβαλε το χέρι της εκεί. Βγάλαμε τη σκιά. Δεν ξέραμε ότι αυτή η γυναίκα δεν μπορούσε να γεννήσει. Δεν μας το είχαν πει, ήταν πρώτη μέρα που τους γνωρίζαμε. Μετά από λίγες εβδομάδες αυτή η γυναίκα που δεν μπορούσε να κάνει παιδιά έμεινε έγκυος. Γιατί υπάρχουν αυτές οι σκιές? Παίρνουν το δικαίωμα από τη γενεαλογική ανομία. Μπορούμε να τα βγάλουμε παιδιά αυτά. Γιατί τα παιδιά μας μπορεί να είναι κουφά ή τυφλά στο Ευαγγέλιο, στα θέματα του Θεού? Γιατί υπάρχει ένας πνευματικός θάνατος. Υπάρχει ένα πέπλο που κρατάει τις διάνοιές τους από το να δουν την αλήθεια. Γιατί έχει το δικαίωμα αυτό το πέπλο, γενεαλογική ανομία? Την τακτοποιούμε, φεύγει το πέπλο και ξαφνικά αλλάζει ο άνθρωπος.